Γεια σου, κορίτσια μου. Με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση με το ένα μάτι φτιαγμένο και το ένα όχι, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα tutorial όπως σας υποσχέθηκα. Θα κάνω τώρα ελιασμό και eye. Έχω παραλάβει μία παλέτα, αυτήν εδώ, την οποία την κοιτούσα πάρα πολύ. Παίζεται πάρα πολύ στο Instagram. Είναι η Profusion, είναι η Smoky Eyes. Έχει 12 χρώματα μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία, βουτυρένια τα χρώματα και επειδή είναι αρκετά σκούρα, όπως το λέει και η παλέτα Smoky Eye, είπα να σας κάνω ένα Smoky Eye. Ψιλοανοιξιάτικο θα βγει, ψιλοανοιξιάτικο. Λίγο θα δώσουμε ένα τόνο λίγο πιο χαρούμενο από τη μαυρίλα την οποία έχουμε συνηθίσει για smokey eye. Λοιπόν, να σας πω ότι τη συγκεκριμένη παλέτα μπορείτε να τη βρείτε στο roos.gr, το οποίο θα σας αφήσω από κάτω το link. 13,80 έχει η τιμή της, είναι πάρα πολύ οικονομική. Μιμείται την Urban Decay την 1 νομίζω. Έχει πολύ ωραία βουτυρένια χρώματα, πολύ έντονης απόδοσης. Θα σας κάνω για παράδειγμα ένα σκότς εδώ στο χέρι μου για να δείτε. Δείτε πόσο έντονα είναι τα χρώματα, όπως και τα ανοιχτόχρωμα. Εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Αφήστε αυτό το μάτι, πάμε σε αυτό εδώ για να το τελειοποιήσουμε. Στο πρόσωπο να σας πω ότι έχω βάλει την βάση της Radiant, το Natural Fix, στην απόχρωση 02. Για πούδρα έχω βάλει την αγαπημένη μου αυτό το διάστημα της Makeup Academy, την Ultra Fine Loose Powder, τη συνιστώ, πάρα πολύ ωραία πούδρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω τι θα κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε βασικά με το μυστικό που σας είχα δείξει και την προηγούμενη φορά, με το sellotape μας. Εδώ περίπου θα το βάλουμε, λίγο θα το κατεβάσουμε πιο κάτω γιατί θέλουμε να ανοίξουμε λίγο το μάτι, να το κάνουμε λίγο πιο έντονα. Θα βάλουμε μετά και ψεύτικη λιφαρίδα, δεν το έχω τελειώσει τελείως το μάτι το ένα να σας πω. Λοιπόν, για βάση η διαφορά που θα κάνω είναι ότι για βάση αντί για beige που συνήθως βάζω, θα βάλω αυτήν εδώ της Holographic, της W7. Θα δείτε ότι ψιλομοβίζει, για να πάρω λίγο και το καθρεφτάκι μου για να βλέπω. Γαλάζιο μόβ, έτσι κάνει κάπως νερά. Για να κολλήσουμε πάνω οι σκιές. Εκεί. Θα βάλω και στην κάτω πλευρά. Λοιπόν, και θα δείτε τι γρήγορα βήματα θα κάνουμε. Να σας πω ότι η παλετίζα μέσα έχει και πινελάκι. Το πινελάκι του είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει μία συνθετική άκρη και μία φουντωτή άκρη για blending. Μπορείτε να κάνετε μακιγιάζ μόνο με αυτό εδώ το πινελάκι. Εγώ αυτό εδώ θα χρησιμοποιήσω κι άλλο ένα για την εσωτερική γωνία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την απόχρωση Heroic. Είναι αυτή εδώ η γκρι ανθρακή. Να σας πω ότι έχει και ένα τεράστιο καθρέφτη. Λοιπόν, ας κοιτάω εγώ από εδώ. Βλέπετε πως κολλάει κατευθείαν. Τα μποναριστά το δουλεύουμε. Θα δείτε πόσο απλό θα το κάνουμε και πόσο γρήγορα. Πολύ ωραία μεταλλική σκιά. Τη βάζουμε σε όλο το κινητό βλέφαρο, όχι πολύ μπροστά. Μπροστά θα το ανοίξουμε λίγο το χρωματάκι. Εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε την άλλη φουντωτή πλευρά και βάζουμε το Devious, έτσι λέγεται αυτό εδώ το σοκολατή χρώμα. Να σας πω ότι συγκεκριμένη είναι και cruelty free. Δείτε, σβήνουμε. Σβήνουμε στην κόχη με ένα σκούρο χρώμα και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Τα φρύδια μου τα έχω σχηματίσει. Συγγνώμη. Επειδή έχω εδώ το αυτοκόλλητο, δεν με ενδιαφέρει να πάω και προς τα έξω, γιατί μου το διαχωρίζει από το υπόλοιπο μάτι το sellotape. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Αυτό είναι το βασικό. Πολύ βασικό. Λοιπόν, παίρνουμε όποια σκιά θέλουμε από τις σκούρες. Έχει πολύ ωραίες σκούρες από χρώσο, όπως είναι η Sleek. Και παίρνουμε πάλι με το σθετικό μας βουρτσάκι, είναι ένα λίγο πιο σκούρο ανθρακή. Το βάζουμε λίγο εδώ στη γωνία. Εδώ. Όπως επίσης και από κάτω. Εδώ. Δηλαδή το συνεχίζουμε προς τα κάτω σαν να έχουμε μολύβι. Επειδή το συγκεκριμένο πινελάκι είναι πλατή, βλέπει πάρα πολύ ωραία εδώ ανάμεσα στο σελοτέπ και εδώ.
Ξαναπαίρνουμε την ακρούλα, τη φουντωτή πλευρά και το δουλεύουμε προς τα πάνω. Τώρα, σας έχω πει πόσο κάνετε blending είναι ανάλογα την απόσταση που έχετε από το κινητό βλέφαρο μέχρι το φρύδι. Επειδή εγώ έχω απόσταση, το δουλεύω αρκετά προς τα πάνω, παίρνω και άλλο καφέ. Αυτό το σοκολατή, το Davis, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι smoky eye, έτσι θα το κάνουμε έντονο. Εκεί. Τώρα, τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω ότι μπορούμε να πάρουμε και την Heavenly, έτσι λέγεται, αυτή είναι εδώ τη σκιούλα. Και θα τη σβήσουμε λίγο προς τα πάνω, να μην ανέβει το σοκολατή τόσο πάνω. Κάπου εδώ. Δηλαδή να κάνει ομαλό τελείωμα. Τώρα παίρνουμε ένα άλλο πινελάκι, κρουτσικό, και παίρνουμε την σκιά την οποία λέγεται Calestial και την Talented, την είναι αυτές εδώ οι δύο ιμπές, οι ανοιχτόχρωμες. Δείτε τι ωραία γράφει η Calestial, βλέπετε. Λοιπόν, παίρνουμε αυτήν εδώ την Calestial όπως λέγεται, μαζί με τη λίγο Talented και τη βάζουμε εδώ εσωτερικά να δώσουμε λίγο φως. Εδώ. Τώρα, με ό,τι έχει μείνει στο πινελάκι, παίρνουμε τη Sugar, η οποία είναι μία matte σκιά, και το βάζουμε κάτω από το βλέφαρο. Εκεί. Είδατε πόσο γρήγορα το κάνουμε. Δεν είναι πολύ απλό. Έτσι. Αυτό. Το καλό είναι ότι με το smokey eye δεν χρειάζεται να κάνεις τρελές λεπτομέρειες, γιατί είναι smokey eye. Το λέει και η λέξη. Τώρα, εγώ τι συνήθως να κάνω. Ξαναπαίρνω λίγο από αυτό εδώ το Holograph 3D Eyeshadow Stick. Το περνάω πάλι λίγο από πάνω εδώ, να μου βύσει πάλι λίγο, και ξαναπερνάω λίγη σκιά για να κάνουμε ακόμα πιο έντονο το αποτέλεσμα, τα μποναριστά. Έτσι. Αυτά εδώ. Και με ό,τι με έχει μείνει, πάλι ξανά το δουλεύουμε κάτω. Και εδώ εσωτερικά το ξαναδουλεύω έτσι, λίγο, κάπως έτσι. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό εδώ, τσακ, το βλέπετε. Τώρα, για να καθαρίσουμε την περιοχή αυτή, παίρνουμε το πινελάκι το οποίο είχαμε δουλέψει το highlight, το concealer μας, και το καθαρίζουμε. Αν έχει γίνει πολύ μύτη, το γλυκένουμε λίγο με το χέρι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, glitter. Όπως βλέπετε, έχω βάλει και λίγα glitter. Έχω διαλέξει αυτά εδώ τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι της εταιρείας NYX. Είναι η απόχρωση Aqua. Αν θέλετε, το βάζετε. Εγώ θα το βάλω λίγο εδώ, στον έσω καθό, να γυαλίσει, για να γίνει λίγο πιο δροσερό. Να μην είναι τόσο σκούρο, δηλαδή να έχει μια νότα γαλάζια. Γιατί αυτό το Aqua είναι φανταστικό χρώμα, ξαναδείτε το. Εκεί, κάπως έτσι. Λοιπόν, κλείνω να βάλω μάσκαρα ψεύτικες λεφαρίδες, να ξαναδούμε λίγο τα μάτια και να πάμε και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Επιστρέφω. Λοιπόν, κορίτσια μου, όπως βλέπετε, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Λίγο σκούρινα ακόμα τα μάτια. Έχω βάλει ψεύτικες βλεφαρίδες. Δεν είναι ανάγκη φυσικά να βάλετε ψεύτικες βλεφαρίδες. Θα βάλω και το σκουλαρικάκι μου εδώ, έτσι λίγο τα bling bling. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίες οι σκιές. Θα σας ξαναδείξω την παλέτα μου. Έχει αρέσει πάρα πολύ και για καθημερινή χρήση. Γιατί όπως βλέπετε, έχει και ουδέτερα εδώ χρώματα καθημερινά. Όπως είναι αυτή εδώ η ακρούλα. Όπως και για smokey eye, αυτά εδώ. Όπως βλέπετε, τι ήθελα να πω, ότι το smokey eye δεν είναι πάντα πρέπει να είναι και καλά μαύρο ή καφέ σκούρο. Μπορείτε να παίξετε και με άλλα χρώματα, και αν κάνετε συνδυασμούς με μια διαφορετική βάση, βγάζετε πολύ όμορφα αποτελέσματα. Θέλει λίγο τόλμη, και με τον γλυτέρα μια χαρά θα δεινό μακιγιάς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να σας πω ότι για bronzer έχω βάλει τα κλασικά της Χούλα, το αγαπημένο μου. Για ρουζάκι θα βάλουμε ένα παλό. Έχω επιλέξει αυτό εδώ της Milani, το οποίο είναι η απόχρωση το Luminoso, το 05.
Δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά όπως θα δείτε, γι' αυτό είπα να το βάλω σήμερα. Δίνει έτσι ένα χρώμα ροδακινή όπως είναι. Θέλω να το κάνω λίγο ανοιξιάτικο όπως σας είπα, γι' αυτό επιλέγω αυτά εδώ τα χρώματα, τα ροδακινή. Έτσι. Ένα άλλο τρίκ να σας πω ότι μπορείτε με το χρώμα το οποίο χρησιμοποιείτε σαν bronzer, ή σαν ρούζ, μπορείτε να γλυκάνετε λιγάκι εδώ την κόγχη σας και να το βάλετε εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ όταν χρησιμοποιείτε λίγο από το ρούζ σας εδώ ενδιάμεσα. Το κάνει πιο ομοιόμορφο το μακιγιάζ. Δεν ξέρω αν είναι αισθητή η διαφορά. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για highlighter επέλεξα αυτό εδώ, το οποίο το είχα πάρει της Miss Rose εταιρεία, το οποίο το είχα πάρει από eBay. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα πινελάκι. Δεν έφερα πινελάκι. Και με ενοχλεί και αυτή η φράντζα, έτσι εννοείται. Λοιπόν, έφερα πινελάκι αυτό εδώ, θα βάλω και λίγο Fix Plus. Το highlighter δεν το φέρνουμε εδώ κοντά στα μήλα, το βάζουμε στα ψηλά σημεία. Εδώ, κάπως έτσι. Λίγο στη μυτούλα όπως πάντα, εγώ τα αγαπάω. Για να δω πώς το έχω κάνει. Να σας πω ότι μου έχουν έρθει και άλλα πράγματα από rose.gr. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το site, γιατί βρίσκεται πολύ ωραίες εταιρείες και είναι και κοντά, είναι Κατερίνη σε μένα και έρχονται και γρήγορα. Εδώ τη μείνει. Εδώ λίγο στο κούτελο και λίγο εδώ που μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, για περίγραμμα να σας πω ότι έχω βάλει αυτό εδώ, το οποίο είναι από την εταιρεία Tommy G, το νούμερο 4. Και για κραγιονάκι θα χρησιμοποιήσω ένα απλό ροδακινί της Essence, το Extra Extra Large Long Lasting Matte, το οποίο είναι το Velvet Rose. Το κάνουμε λίγο ουδέτερο ροδακινή, γιατί θέλω να δώσουμε έφαση στα μάτια. Αυτό είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, κορίτσια μου. Ανοιξιάτικο, όπως βλέπετε, εννοώ, γιατί έχω βάλει ροδακινή τόνο στα χείλη. Έχω βάλει και αυτό εδώ το γαλάζιο να ταιριάζει έτσι λίγο με τα σκουλαρίκια. Κάπως έτσι είναι το μακιγιάζ μας. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ή όχι, αν τολμάτε γενικά σκούρα χρώματα, έντονα χρώματα. Εγώ όταν ήμουν ελεύθερη χρησιμοποιούσα, όταν έβγαινα δηλαδή, είμαι ελεύθερη και έβγαινα έξω για συχνά, χρησιμοποιούσα πολύ σκούρα χρώματα. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε όσο έντονο θέλετε εσείς. Το smokey eye μπορεί να γίνει και με ένα απλό καφέ σε όλο το κινητό βλέφαρο και να το σβήσετε απαλά και πάλι το λέμε smokey eye. Φυσικά μπορείτε να το σκουρίνετε, να βάλετε και σκούρο μαύρο ή αθρακή, όπως έχει εδώ το νούμερο Vibes, αυτό εδώ, και να το κάνετε ακόμα πιο έντονο και ακόμα πιο σκούρο. Σας λέω, είναι πάλι στην προτίμηση του καθενός, εγώ δεν θέλω να το σκουρίνω άλλο. Τώρα για τα χείλη, αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο δροσερό, μπορείτε να βάλετε ένα γλωσσάκι, όπως έχω αυτό εδώ της Fenty Beauty, εδώ στο κέντρο, για να δώσει ακόμα πιο χαρούμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μακιγιάζ μας και πάλι σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η παλέτα. Θα σας αφήσω από κάτω ό,τι link έχω. Για αρχάριες είναι καταπληκτική παλέτα. Λοιπόν, το επόμενο βιντεάκι σίγουρα θα είναι haul, γιατί έχω αρκετά πράγματα, όπως σας είπα, και από rose.gr αλλά και από Look Fantastic. Νομίζω, ναι, Look Fantastic πήρα κάποια πράγματα. Να έρθω και λίγο κοντά να δείτε το μακιγιάζ. Έτσι και έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, από τα κοριτσιά μου, καλό βράδυ, φιλάκια πολλά, τα γνωστά. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, αφήνετε comment από κάτω και τα ξαναλέμε. Γεια σας, μην ξεχνάτε να κάνετε like και share το βίντεο. Γεια σας.